γυαλί έχει ραγίσει και η ρήξη, φαντάζει οριστική. Αψηφώντας τις συνέπειες, ο Ερντογάν κάνει ίσως το μεγαλύτερο κάνσελ που έγινε ποτέ από την Άγκυρα για τη Δύση. Θυσιάζει γεωπολιτικές ισορροπίες και συμφέροντας στο φωμό της διεκδίκησης ρόλου παγκόσμιου ηγέτη των μουσουλμανών. Και γκρεμίζει όσα ο ίδιος επιχείρησε να χτίσει τους προηγούμενους λίγους μήνες, υιοθετώντας μετεκλογικά μια πιο φιλοδυτική στάση. Η επίσκεψή του στο Βερολίνο επιβεβαίωσε τη σοβαρή διάσταση με τον Τούρκο πρόεδρο να εισπράττει από το γερμανό καγκελάριο ένα ηχηρό όχι ως προς το αίτημά του για την απόκτηση 40 μαχητικών Eurofighter. Bei ihrem Treffen traten die Differenzen und unterschiedlichen Ansichten mit Blick auf den Gaza-Krieg offen zutage. Ein Eklat, der konnte vermieden werden. Vehement verteidigte der Kanzler das Existenzrecht Israels, das Erdogan vor seinem Besuch ja in Frage gestellt hatte, per Dieter Heise. Ο Ερντογάν διάλεξε το στρατόπεδο της τρομοκρατίας και εκ τούτου δεν μπορεί όποτε το συμφέρει να παριστάνει πως ισορροπία ανάμεσα σε δύο βαρκές. Αυτό υποστηρίζουν διπλωματικοί κύκλοι, προειδοποιώντας πως αυτές οι συμπεριφορές επιφέρουν συνέπειες. Όσο για τους Τούρκους της Γερμανίας, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στο Βερολίνο, από ό,τι φαίνεται τους έμειναν οι σημαίες και τα κασκόλ. Σάλτ sind ausverkauft, viele Mützen sind ausverkauft, die größten Fahnen sind ausverkauft und das waren keine geringen Mengen, ne, die bestellt wurden. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάνει σημαίες καθημερινές επιθέσεις κατά των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες θεωρεί ως συνένοχες στην ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα. Η τουρκική κυβέρνηση τη Δευτέρα κόβει γέφυρες με τη Δύση για τα μάτια του κόσμου και την Τρίτη προσπαθεί να τις ξαναχτίσει αθόρυβα προς ίδιον όφελος. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η στάση του Ερντογάν, ο οποίος μετά το γερμανικό όχι για τα Eurofighter λέει πως υπάρχουν και αλλού πορτοκαλίες. Λίγο νωρίτερα πίσω από τις κλειστές πόρτες επέμεινε μέχρι τέλους, προτείνοντας σύμφωνα με τη Χουριέτ στο Σόλτς να του δώσει για αντάλλαγμα τουρκικά ντρόουν. Holocaust utancı Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. Bunu Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz son seyahatte bir kez daha üzülerek şahit olduk. Tabii İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Ο Τούρκος Πρόεδρος δοκιμάζει τώρα την τύχη του και μαχητικά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα με το σύριαλ για τα αμερικανικά F-16, η διάθεση των οποίων επίσης εξελίχθηκε σε σκοτσέζικο κοντούς. Για λογαριασμό του παλατιού, η Επιτροπή Εξωτερικών της Τουρκικής Βουλής ροκανίζει το χρόνο, αφήνοντας στο σιρτάρι το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άλλωστε, δεν πάει καιρός από τα τουρκικά καψόνια στον Μπλίνκεν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, μετά την οποία ο Ερντογάν ζήτησε από τον Βάιντεν προς ανταπόδοση να τον προσκαλέσει στο Λευκό Οίκο.